Γεια και χαρά σε όλους. Είμαι η Μέρη Πρόια, δασκάλα αγγλικών από το Βόλο και όπως σας είχα υποσχεθεί θα πάρουμε σήμερα μία γεύση από το πτυχίο Michigan Proficiency στην αγγλική γλώσσα. Προφανώς η σημερινή μας συνάντηση αφορά σε πολύ συγκεκριμένο λόγο. Θα αναλύσω το όσο μπορώ τέλος πάντων και εγώ το πτυχίο, περί τίνος πρόκειται. Θα κάνουμε και ένα δείγμα αυτού. Αυτό που βλέπετε μπροστά σας, εγώ απλά το έχω κατεβάσει από το διαδίκτυο. Δεν είναι κάτι το δύσκολο να το βρούμε. Έχει η Ελληνοαμερικανική Ένωση την ευγενή καλοσύνη να μας δίνει από καιρούς καιρών κάποια δείγματα, τα οποία εμείς τα βρίσκουμε στο διαδίκτυο, τα κατεβάζουμε και φυσικά εκτός από τα υπέροχα βιβλία τα οποία έχουμε και χρησιμοποιούμε τους μαθητές μας. Το Michigan Proficiency ή αλλιώς ECPE, Michigan Proficiency Test, αποτελείται από τα συγκεκριμένα parts. Βγαίνω και προχωρώ λίγο προς τα κάτω στην οθόνη μου για να σας ξεναγήσω. Λοιπόν, αρχίζουμε με το Listening Part. Το Listening Part αποτελείται από τα εξής επιμέρους κομμάτια. Υπάρχει λοιπόν το Part 1, το οποίο έχει 15 ερωτήματα. Εδώ έχουμε πάρα πολύ μικρούς διαλόγους. Στην ουσία είναι μία προτασούλα ή το πολύ δύο, όπου μιλάει κάποιος, απαντάει ο άλλος και εμείς πρέπει να διαλέξουμε. Πάμε στο δεύτερο part του listening. Από το 16 έως και το 35, περίπου ίδιες δυσκολίες με το πρώτο part, απλά είναι λίγο πιο μεγάλη η διάλογη εδώ. Περνάμε στο part 3, όπου έχουμε πλέον κείμενο 1. Το κείμενο δεν το βλέπουμε εδώ πέρα, μόνο τις ερωτήσεις βλέπουμε. Ακούμε λοιπόν το κείμενο και έχουμε τις ερωτήσεις από 36 έως και 40. Κείμενο 2, εδώ πέρα τα λέει segments, από 41 έως και 45. Και τέλος κείμενο 3, segment 3, από 46 έως και 50. Αν προσέξετε, υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε notes από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι ακούμε μέσα στο κείμενο, μια ημερομηνία, ένα περίεργο όνομα, έναν αριθμό, οτιδήποτε μας κάνει εντύπωση και δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το θυμηθούμε μετά, μπορούμε να το γράψουμε εκεί πέρα δίπλα έτσι στα γρήγορα, να κάνουμε δηλαδή ένα πολύ γρήγορο footnote που λέμε, και φυσικά μετά, άπαξ και είμαστε τυχεροί και αυτό αναφερθεί μέσα στις ερωτήσεις και μπορούμε να το συμπεριλάβουμε μέσα στην απάντησή μας, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Περνάμε στο grammar. Το grammar αποτελείται από 40 ερωτήματα. Όλα είναι A, B, C, D ή αυτό που λέμε multiple choice. Άρα λοιπόν είμαστε από το 51 έως και το, συγγνώμη που τα γυρνάω λίγο γρήγορα, 90. A, B, C, D κάθε φορά η κάθε μας επιλογή. Περνάμε στο close. Εδώ πέρα έχουμε δύο close στο συγκεκριμένο, όπως και στο πτυχίο πλέον. Παλιότερα υπήρχαν δύο close που είχε το καθένα από 20 ερωτήματα, κείμενο με κενά. Αυτό να φανταστείτε έγραφα εγώ. Μετά έγινε ένα close με 20 και τώρα έχουν χωριστεί, έχουν γίνει δύο close με 10 και 10, ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, 91 έως και 100 το πρώτο close, 101 έως και 110 το δεύτερο. Όσα ερωτήματα είχε το grammar, άλλα τόσα έχει και το vocabulary, δηλαδή άλλα 40. Πάμε λοιπόν από 111 έως και 150, τελειώνει και το vocabulary, πάλι ίδιο στυλ ABCD διαλέγουμε και πάμε μετά στα 4 κείμενα. Είναι πολύ φιλικό το περιβάλλον γιατί έχουμε το κείμενο από την αριστερή πλευρά και τις ερωτήσεις από δίπλα, οπότε και να υπογραμμίσουμε μπορούμε και δεν κουράζεται το μάτι μας να πηγαίνουμε πάνω-κάτω στις σελίδες, τα κείμενα και τις ερωτήσεις. Το συγκεκριμένο κείμενο, από ό,τι βλέπετε, έχει και τίτλους επάνω, οπότε μας βοηθάει λιγάκι για το περί τίνος πρόκειται. Κείμενο 2, κείμενο 3 και κείμενο 4. Φυσικά υπάρχουν και οι εκθέσεις. Συγγνώμη, τώρα ξανά γυρνάω να πάω λίγο επάνω στο grammar για να κάνουμε αυτό που σας υποσχέθηκα
να αναλύσουμε λίγο το grammar σήμερα και να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις επάνω σε αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια και οι εκθέσεις. Από τις δύο διαλέγουμε τη μία και φυσικά υπάρχει και το speaking, το οποίο το δίνουμε μία άλλη μέρα και κρατάει περί τα 25 με 30 λεπτά. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάποια αντίρρηση, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Σας ξαναλέω ότι το συγκεκριμένο τεστ το έχω απλά κατεβάσει από το διαδίκτυο. Ονομάζεται screening test, πρέπει να είχε δοθεί το 2017 από ό,τι βλέπω. Υπάρχουν πάρα πολλά τεστ σαν αυτό στην κατηγορία του. Θα κάνω και άλλα τέτοια παραδείγματα. Απλά θέλω να πιάσω όλα τα πτυχία, δηλαδή να δώσω και ένα πτυχίο Cambridge, ένα πτυχίο Knock, να σας δώσω έτσι ιδέα όσον αφορά κάποια πτυχία τα οποία δουλεύω και εγώ με τα δικά μου τα παιδιά. So, πάμε στο number 51. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να σημειώνω, γιατί αυτό είναι μόνο για να βλέπουμε την σελίδα, οπότε θα σας δείχνω με το βελάκι κάθε φορά και θα προχωράμε παρακάτω. Το βιντεάκι αυτό θα το ανεβάσω σε λίγη ώρα και στο YouTube, στο Mary Proia Tutor of English, οπότε μπορείτε και από εκεί να το ξαναδείτε όλα τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρεστε, οι μαθητές μου και όχι μόνο, και να το σταματάτε έτσι ώστε να σημειώνετε ό,τι σας κάνει εντύπωση ή ό,τι θέλετε να σημειώσετε, γιατί όσο να είναι, έχει πάρα πολύ πράγμα μέσα και από γραμματικές παρατηρήσεις και από λεξιλόγια κλπ. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν σιγά σιγά. Είμαι στο number 51. Liam just texted me to say he'd rather, η σωστή μας απάντηση είναι το A, meet on Tuesday instead. Λοιπόν, to text somebody means to send someone a message, στέλνω λοιπόν μήνυμα σε κάποιον. He'd rather, εννοεί he would rather, so for example he would rather meet me, θα προτιμούσε να με συναντήσει, και πάντοτε με το would rather ακολουθεί, έχουμε ένα γυμνά παρέμφωτο. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε he would rather to meet. Ποτέ. Number 52. Κατεβάζω και την εδώ. We can always ask our tutor to extend the deadline if need be. Tutor, first of all, is a teacher who teaches privately. Ένας λοιπόν δάσκαλος ιδιαιτέρων. To extend the deadline, να παρατείνει δηλαδή την προθεσμία, και κοιτάξτε αυτό το εκπληκτικό, την εκπληκτική απάντηση στο B. If need be, which means αν υπάρξει ανάγκη. Κανονικά θα έπρεπε να είναι κάτι του στυλ if there is any need or if there should be any need, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε άφοβα ότι αυτό μοιάζει με subjunctive, με υποτακτική, γιατί βλέπετε μετά το need ότι έχουμε το απαρέμφωτο B. Πάμε στο number 53, επιτρέψτε μου να ανεβάσω για να είναι όσο πιο καθαρό γίνεται από την οθόνη του υπολογιστή μου. Λοιπόν, number 53 και πάμε. Εδώ, είναι το B η απάντησή μας. In contrast to the rest of the city, this neighborhood has clean air and low noise levels. Η έκφραση in contrast to σημαίνει σε αντίθεση με, δηλαδή σαν να λέγαμε contrary to. Πάμε number 54, κατεβαίνω. The problems in this country are comparable to those of other countries in the region. So 54 is C, comparable to those. Λέμε λοιπόν, όπως λέμε το compare to, έτσι λέμε και comparable to, είναι λοιπόν η σωστή μας πρόθεση εδώ, τα ίδια με ή συγκρίσιμα με. Πάμε, number 55, ανεβάζω λιγάκι για να είναι όσο πιο καθαρά γίνεται. Jane always goes to the gym after work, whether she feels energetic or not. Whether or not. Είτε, είτε. Number 56. The students, κατεβάζω και εδώ πέρα, the students are fully aware of, άρα 56C, what they need to know to pass the exam.
To be aware of, λοιπόν, είναι η έκφρασή μας, που σημαίνει γνωρίζω, to know about something. Number 57, ανεβάζω κιόλας, είμαστε ακριβώς εδώ. Critics have varying opinions to vary, ίσον ποικίλω, έτσι, different opinions, D, as to which genre category this novel belongs to. As to which, αναφορικό, όσον αφορά, σε ποια κατηγορία. Και πάμε στο number 58, ανεβάζω αμέσως, για να τα βλέπουμε καθαρά από το ύψος το σωστό, εδώ είμαστε. Which university courses D can someone apply for if they don't have a recent high school graduation certificate? To apply for a course, to apply for a job, κάνω αίτηση για, right? Μια πάρα πολύ απλή και ωραία ερώτηση. Πάω στο 59. Τα λέω σιγά σιγά για να σας δίνω και εσάς το χρόνο, αν θέλετε, να τα βρίσκετε. I know John quite well, as we, είναι το A, have been working, present perfect continuous, together for the past 5 years. Γιατί βάλαμε present perfect continuous και όχι οτιδήποτε άλλο, γιατί λέτε, βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέει the past 5 years, έχουμε λοιπόν duration of an action, άρα τι άλλο καλύτερο από αυτό. Number 60, ανεβαίνω και είμαι ακριβώς εδώ. Αρχίζουμε. Είναι το B η απάντησή μας εδώ. Although, αν και, although he had almost no previous experience, Carl learned very quickly on the job. Although, συνήθως μπαίνει στην αρχή, αν είχαμε though, θα το προτιμούσαμε να το βάλουμε στο τέλος. Κοιτάξτε λίγο τα υπόλοιπα, despite το A και in spite το C, τα οποία είναι συνώνυμα, απλά το in spite παίρνει πάντοτε και of στο τέλος. Οπότε έχουμε και λέμε. In spite, λοιπόν, of και despite, παρόλο. Και το even so, ακόμη και. Πάμε στο number 61. Ανεβάζω αμέσως. Paul enjoys studying literature, but he seems to have no interest. Να, μια πολύ ωραία κλειδωμένη έκφραση. Είναι το D. Whatsoever, καθόλου, no interest, whatsoever. Πηγαίνει μάλιστα, βλέπετε και σχεδόν στο τέλος της πρότασης, in math. So, whatsoever σημαίνει καθόλου. Άρα λοιπόν, he has no interest, whatsoever, δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Πάμε number 62. Ανεβάζω και λέω. Brian is a good leader, as he excels. Είναι το C, όποιο το βρήκατε μπράβο, excel at λοιπόν, προοδεύει σε, αριστεύει σε, motivating his team. So, to excel at something, to be the best, προοδεύω σε κάτι, αριστεύω σε κάτι, and of course, to motivate somebody, το οποίο σημαίνει δίνω το κίνητρο σε κάποιον. Ανεβάζω 63 στην οθόνη μου και λέω τα εξής. You needn't worry. Το B, the exam is going to be very easy. You needn't worry, modal verb και γυμνά παρέμφωτο δίπλα. Ποτέ δεν θα μπορούσα να πω you needn't to worry, ποτέ όμως. So you needn't worry, you don't have to worry, in other words. 64, I'm still not convinced. Το B, that including all this extra detail in your resume will help you get the job. First of all, what is a resume? It's a French word. It means a curriculum vitae, βιογραφικό σημείωμα. Λέμε επίσης, I'm still not convinced, I'm not persuaded, δεν έχω πιστεί ακόμη, that including, είναι ένα γερούνδιο που σημαίνει το ότι το να συμπεριλάβεις, το ρήμα include means συμπεριλαμβάνω, to take within. Πάμε number 65. Είμαστε ακριβώς εδώ. Λοιπόν, you can help kids become responsible by allowing them, είναι το B,
allow somebody to do lemma, so by allowing them to do certain things by themselves. Πάρα πολύ ωραία. Allow somebody to do something, allow plus full infinitive, επιτρέπω σε κάποιον να κάνει κάτι. Number 66, over here. So, what do you think about Patricia's promotion to manager? That's the first, το C, I've heard of it. In other words, I've never heard of such a thing before. Δηλαδή, that's the first I've heard of it. Πρώτη φορά τα ακούω. Number 67. Για να δούμε. Assignments. Οι εργασίες, έτσι, projects. So, assignments. B. Handed in without a signed and dated submission form will not be accepted. So, to hand in means to give. Παραδίδω, π.χ. μια εργασία. And a submission form είναι η φόρμα υποβολής. Εν έδωσε γράφου. Εδώ εννοείται ότι θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα assignments that are handed in or that which are handed in. Απλά για να αποφύγουμε την αναφορική πρόταση έχει φύγει το which ή το that και το are που υπήρχε μπροστά και έχει μείνει αυτό το απροστευμένο πράγμα assignments handed in. Ανεβάζω για να έχω καθαρή οθόνη. Πάμε 68. To get the job you want, you have to have a great deal, το A, of confidence in your abilities. So, a great deal of, which means a lot of, very much. We can say a great deal of love, a great deal of confidence. Όπως εδώ. Πάμε number 69. Ανεβάζω. Είμαστε ακριβώς εδώ. Το σωστό μας εδώ είναι το D. Important as this matter is, we must discuss the other items on the agenda first. Important as something is, it means όσο σημαντικό κι αν είναι αυτό το θέμα, δηλαδή, it doesn't matter what anything else might be, but this is the most important part. Important as this is. Πάμε στο 70, εσείως. Because of his excellent research work, Professor Sampson is, είναι το C, highly regarded, δηλαδή he is very respected by, all his colleagues. So to be highly regarded by someone is to be respected by someone. Και πάμε στο 71. I have many difficult responsibilities in my job, but το D. One of the most challenging duties is dealing with unsatisfied clients. Άρα λοιπόν, 71 is D. Instead of using the word difficult or hard, you can say challenging, it's a lot better. So a challenging duty, ένα δύσκολο καθήκον. And an unsatisfied client είναι ο μη ικανοποιημένος πελάτης. Πάμε number 72, άρα ανεβαίνω και μπαίνουμε εδώ και λέω τα εξής. Εδώ αρχίζουμε με την σωστή απάντηση που είναι το C, είναι ένα ωραίοτατο γερούνδιο, realizing his mistake, είναι δηλαδή σαν να λέμε, σαν να κάνω μια αντικατάσταση χρονικής πρότασης, as soon as he realized, κάπως έτσι. Το διαβάζω λοιπόν πρώτα. Realizing his mistake, he immediately made efforts to apologize. So, as soon as he realized. Ένας από τους λόγους που μπορώ να χρησιμοποιήσω γερούνδιο και να αρχίσω μία πρότασή μου είναι για να αντικαταστήσω πολλές άλλες λέξεις που δεν χρειάζονται. Π.χ. when he realized, as soon as he realized. Οπότε βάζω το realizing και τελείωσε η υπόθεση. Πάμε number 73, ανεβάζω οθόνη. Πολύ ανέβασα. When interviewing candidates, interviewers are interested in how far το A